Καλώς ορίσατε όλοι. Καλώς ορίσατε στον κινηματογράφο σας, στον κινηματογράφο μας, στο Σινεάλιμος. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Έλεγα πέρσι, όταν εγκαινιάζαμε αυτόν εδώ τον χώρο με τον σπουδαίο Γιάννη Σφαραγδί, ότι ήμουν πάρα πολύ ευτυχισμένος γιατί ένα μεγάλο όνειρο γινόταν πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να σας πω ότι φέτος είμαι διπλά ευτυχισμένος. Πρώτα απ' όλα γιατί ξανανοίγει φέτος ο κινηματογράφος μας με ένα πάρα πολύ όμορφο πρόγραμμα μέχρι τα μέσα του Σεπτέμβρη, αλλά και γιατί πριν από δύο μέρες προχθές, την Πέμπτη, εγκαινιάσαμε μία μεγάλη έκθεση με σπουδαίους εικαστικούς, 23 διαμάντια έργα κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών εκτίθεται από προχθές και μέχρι τις 15 Ιουλίου. Να πάτε όλοι να δείτε την έκθεση. Είναι η αρχή μιας προσπάθειας που κάνουμε για να δημιουργήσουμε τη δική μας δημοτική πινακοθήκη. Τι προσπαθούμε να κάνουμε με όλα αυτά? Προσπαθούμε να ξαναφέρουμε στη γειτονιά μας αυτό που παλαιότερα λεγόταν η αναψυχή. Δηλαδή, μικρές ανάσες ομορφιάς, ποιότητας, καλαισθησίας, δροσιάς μέσα στην καθημερινότητά μας, μέσα στις γειτονιές μας. Αυτή είναι η προσπάθεια και η δική μου και των συνεργατών μου και χαίρομαι που την αγκαλιάζετε όλοι με πολύ αγάπη. Ξέρετε, κινδυνεύουμε όλοι μέσα στην οικονομική κρίση να χάσουμε τους εαυτούς μας. Υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει πολλές φορές οργή, υπάρχει απελπισία, παραδεινόμαστε στην κατάθλιψη, δεν σκεφτόμαστε πολλές φορές. Αυτό είναι κάτι που θέλουμε να το σταματήσουμε. Και σε αυτή την προσπάθεια έχουμε βάλει όλες τις δυνάμεις μας και όσο άσχημα και αν είναι τα πράγματα, πρέπει όλοι να έχουμε στο μυαλό μας ότι χρειάζεται πάντοτε η ψυχή μας χρόνο και χώρο για να γλυκαίνει. Χρειάζεται να νεροπολούμε, χρειάζεται να ρεμβάζουμε, να ονειρευόμαστε, χρειαζόμαστε όμορφες στιγμές, χρειαζόμαστε ένα ταξιδάκι αναψυχής πολύ συχνά για να αισθανόμαστε καλύτερα. Και αν το πετύχουμε αυτό, τότε μπορεί και οι αποφάσεις μας να είναι πιο ορθές, πιο δίκαιες και πιο αποτελεσματικές. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε απόψε το δικό μας ταξίδι αναψυχής, εδώ με τον κινηματογράφο μας, με σινεμά τα καλοκαιρινά βράδια, με την πιο μεγάλη οθόνη θερινού κινηματογράφου στην Ελλάδα, με τη θάλασσα δίπλα μας, με το φεγγάρι από πάνω μας, με φθηνό εισιτήριο, με λίγο popcorn και με πολύ αγάπη για τον κινηματογράφο, την 7η τέχνη και για την πόλη μας. Φροντίσαμε, όπως θα έχετε δει, πιστεύω ότι είναι πάρει όλο το πρόγραμμα, να καλύπτουν οι ταινίες όλα τα γούστα, από παλιές αγαπημένες ασπρόμαυρες ελληνικές ταινίες μέχρι τις καλύτερες παραγωγές από όλο τον κόσμο το 2017. Φυσικά συνεχίζουμε και φέτος τις δωρεάν παιδικές ταινίες για όλους και για πρώτη φορά φέτος, μαζί με την παιδική μας βιβλιοθήκη, έχουμε και ζωντανές παρουσιάσεις βιβλίων, παιχνίδι για τα παιδιά, διδαστικό, εκπαιδευτικό, ώστε και να χαίρονται, να παίζουν και να μαθαίνουν. Για την πρεμιέρα μας, αγαπητοί φίλοι, διαλέξαμε μια εξαιρετική ταινία, το «Αν», που θα δούμε απόψε. Το «Αν» του αγαπημένου μας Χριστόφου Παπακαλιάτη. Να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην πρωταγωνίστρια της ταινίας και καλή μου φίλη, τη Μαρίνα Τικαλογύρου, για την παρουσία της και για την κανόνιση με τον Χριστόφερο να είναι απόψε εδώ. Και βεβαίως ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Χριστόφερο Παπακαλιάτη, που είναι όχι μόνο πρωταγωνιστής, αλλά σκηνοθέτης και σιναριογράφος της ταινίας. Νομίζω ανήκει στην σπουδαία γενιά των Ελλήνων δημιουργών, έχει δώσει πολλά και θα δώσει πολλά ακόμα. Σας ευχαριστώ όλους θερμά. Να πούμε ότι η απόψινή προβολή είναι δωρεάν, γιατί ο Χριστόφορος ως δημιουργός ταινίας μας προσέφερε δωρεάν τα δικαιώματα και τη δυνατότητα να την προβάλλουμε. Καλό και δροσερό καλοκαίρι σε όλους, καλές προβολές με όνειρα και ονειροπόληση. Χριστόφορο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και πρέπει να σας πω ότι εννοείται πως είπαμε πολύ μεγάλη χαρά τότε στη Μαρίνα και στον Δήμαρχο, αλλά δεν περίμενα ότι ήταν τόσο όμορφο αυτό που αυτή τη στιγμή έχω μπροστά μου. Πρέπει να είστε όλοι πάρα πολύ περήφανοι που έχετε αυτόν τον άνθρωπο για Δήμαρχο. Γιατί πραγματικά είναι μια πανέμορφη εικόνα όλο αυτό και δεν το πιστεύω ότι έχει φτιάξει τόσο πολύ όλο αυτό το κομμάτι. Έχω πάρα πολύ καιρό να κατέβω και μόλις ανακάλυψα που θα έρχομαι τα βράδια σήμερα. Ελπίζουμε να περάσετε καλά απόψε. Αυτή είναι μια ταινία που και η Μαρίνα και εγώ έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και πολύ, είμαστε πολύ συγκινημένοι που θα το ξαναβιώσουμε αυτό που αυτό. Δεν θέλω να σας πρίζω, να περάσετε καλά, να το απολαύσετε, να έχετε ένα καλό καλοκαίρι. Αυτά. Μαρίνα, κάτι.
Μισό λεπτό λίγο. Μόλις συνειδητοποίησα ότι δεν έχουμε δώσει το πρόγραμμα του κινηματογράφου στον Χριστόφορο. Λοιπόν, παρακαλώ, φέρετε μου το πρόγραμμα να το δώσουμε και στον κύριο Παπακαλιάτη και στην κυρία Καλογύρου για να μας επισκέπτεται συχνά. Θα έχετε δυνατότητα και για ερωτήσεις μετά για λίγο. Οπότε ετοιμαστείτε. Κυρία Καλογύρου, Μαρίνα μου. Εγώ ήθελα να πω τόση ώρα που ακούω τον Χριστόφορο να μιλάει, σκεφτόμουν ότι εμένα μου έχει λείψει η ταινία, γιατί έχω να τη δω από τότε, πριν 4 χρόνια. Ενώ ο Χριστόφορος, επειδή την ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, γιατί έχει παιχτεί στην Αμερική και στην Ευρώπη, τη βλέπει συνέχεια. Οπότε απλώς. 47 φορές. 47 φορές. Οπότε είμαι λίγο σε διαφορετική θέση, γιατί και εγώ δεν τη θυμάμαι και θα την απολαύσω πάλι. Σαν καινούργια, νομίζω. Ευχαριστώ. Συνεχίζετε. Τα παιδιά, ανοίγετε τα μικρόφωνα. Συνεχίζετε να γίνεται ένα Q&A και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα πια, αυτό το questions and answers που λέμε, όπου ο κόσμος κάνει ερωτήσεις στους δημιουργούς. Βέβαια, συνήθως αυτό γίνεται μετά την ταινία, αλλά τώρα λόγω ώρας αποφασίσαμε να το κάνουμε πριν. Οπότε, για να μην καθυστερήσουμε, για να απολαύσετε και την ταινία, αν κάποιος έχει μία ερώτηση σχετικά με όλο αυτό, αλλά είναι τόσο μαγικό όλο αυτό που σε ρωτούχο μείνει. Είναι εξαιρετική εικόνα, πραγματικά. Έχω εντυπωσιαστεί πράγμα. Έχει να κάνει κάποιος μία ερώτηση ή θέλετε να ξεκινήσουμε την προβολή? Ερώτηση. Ένα χέρι. Α, όχι. Χαιρετούσα. Να κάνω εγώ μία. Να κάνετε ερώτηση. Μάλιστα. Φέρε μου δίκαιο μία. Λοιπόν, κάτι που δεν το έχω κουβεντιάσει με τη Μαρίνα. Η ταινία παίζει πάρα πολύ με το τυχαίο, με τη μοίρα. Πιστεύετε στο μοιραίο, δηλαδή ότι μπορεί κάτι να γίνει για να μας αλλάξει τη ζωή? Πιστεύετε σε αυτό που λέμε μοίρα ή η ξύπνωση είναι κάτι απρόβλεπτο πάντοτε? Κοίταξε, ειδικά όταν την έγραφα την ταινία, ναι, πίστευα πολύ. Τώρα βέβαια πιστεύω σε αυτό, αλλά πιστεύω ότι είναι, πιστεύω πιο πολύ στο τι πραγματικά θέλει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Ότι θα του έρθει αυτό που πραγματικά θέλει πάρα πολύ. Αν είναι έτοιμος. Πώς γίνεται και στην ταινία. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα τυχαίο, δηλαδή όλα να είναι τυχαία. Το ότι υπάρχει σωστή στιγμή, το σωστό timing, η συγκυρία, ναι. Πιστεύω ότι όλα αυτά τα πράγματα παίζουν ένα ρόλο. Δεν είναι κρίμα να φύγουν όλοι καλοί από αυτή τη χώρα? Δεν είναι καλό να μένουν κάποιοι άνθρωποι προκειμένου. Τι, θα φύγουμε όλοι? Δηλαδή, κοιτάτε πόσο όμορφο είναι, γιατί να φύγουμε όλοι? Αλλά ένας καλλιτέχνης, ένας σκηνοθέτης, ένας ηθοποιός, ένας σεναριογράφος, καλό είναι να ταξιδεύει, καλό είναι να δοκιμάζει πράγματα, καλό είναι να έχει πολλές διαφορετικές διαστάσεις και οπτικές. Και αυτό επιτυγχάνεται μόνο μέσα από τα ταξίδια και να εμπλουτίζει τις εικόνες. Και αυτό φέρνει έμπνευση. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να σας κάλυψα. Ευχαριστώ. Μέχρι να πάμε το μικρόφωνο στον επόμενο, μια ερώτηση για τον άλλο κόσμο. Έτυχε αυτή η ταινία, ή τέλος πάντων δεν ξέρω αν έτυχε, αυτό θα μας πεις, να δείχνει τους πρόσφυγες στο ελληνικό πριν έρθουν οι πρόσφυγες στο ελληνικό? Και επειδή ναι, εμείς... Αυτή είναι μια τραγική ηρωνία και συγκυρία. Εγώ θυμάμαι όταν κάναμε τα γυρίσματα, τότε έλεγα παιδιά γρήγορα να κάνουμε τα γυρίσματα στο ελληνικό, γιατί τότε ήταν ότι θα γκρεμιστεί το ελληνικό. Και εγώ προσπαθούσα να τελειώσω γρήγορα τα γυρίσματα, πιστεύοντας ότι δεν θα υπάρχει το ελληνικό. Και τους δυο σας, βέβαια, τον Χριστόφορο τον ρώτησε η Νάσια προηγουμένως, αλλά και τη Μαρίνα και τον Χριστόφορο για τα επόμενα σχέδιά σας γενικά. Η Μαρίνα τώρα μόλις κυκλοφόρησε και ένα βίντεο κλιπ. Ναι. Λοιπόν, τυχαίνει και το ξέρω από πρώτο χέρι. Λοιπόν, για να μας πείτε λίγο. Όντως, να μπείτε στο YouTube να το δείτε, είναι εξαιρετικό. Ναι, βγήκε ένα βίντεο κλιπ. Που τραγουδάει. Ναι, τραγούδησα για πρώτη φορά, σαν ηθοποιός βέβαια, όχι σαν τραγουδίστρια. Και είχα μια έμπνευση να φτιάξω ένα βίντεο που να παίζουν όλοι οι αγαπημένοι μου φίλοι και να βγει κάτι πολύ χαρούμενο, με πολύ αγάπη και φροντίδα και τρυφερότητα. Και μέσα σε αυτό το βίντεο κλιπ είναι φυσικά και ο Ανδρέας, ο δήμαρχος μας. και παίζει και πολύ ωραία. Και το τραγούδι λέγεται «Τίποτα δεν ήτανε». Και είναι ένα πολύ χαρούμενο και αισιόδοξο τραγούδι. Αυτό. Τώρα για το φθινόπωρο, μια ταινία του Γιάννη του Σμαραγδί, η καινούργια του ταινία για τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη. Θα τη δούμε μάλλον εδώ το επόμενο καλοκαίρι, σε αυτήν την οθόνη. Μια σπουδαία... και από εκεί...
Και εκεί παίζει ο Ανδρέας σε μια ταινία. Θα γίνει ηθοποιός και θα σταματήσει. Ο δήμαρχός σας είναι πολυδιαστατικός. Μια πολύ ωραία ταινία. Πολύ βαθιά και ουσιαστική ταινία. Και θέατρο, ένα πολύ ωραίο έργο. Γενικά έρχονται ωραία πράγματα. Το έργο... Έλα, Ανδρέα. Ναι, στο θέατρο Χόρν θα είναι ένας μονόλογος πολύ όμορφος, ένα γαλλικό καινούριο έργο που λέγεται «Το γαργαλιτό ή ο χορός του θυμού». Και χαίρομαι πολύ για όλα αυτά που έρχονται, είναι πολύ όμορφα και σας ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά. Να αρχίσουμε την ταινία. Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά, να το απολαύσετε. Έρωτα. Έρωτα. Έσου, εγώ.